στα προηγούμενα σερβίς του. Τώρα σημαδεύει τον Κοσμά. Η υποδοχή είναι καλύτερη. Βγαίνει στη Βαχτής για ο Κοσάνοβιτς. Δεν θα περάσει από τον μπλοκ. Η φάση συνεχίζεται. Ο Στιβαχτής θα παίξει με τον Τσέιβερς. Τύπμα ψηλά. Η μπάλα έσπασε στο μπλοκ. Ο Φρόμ θα πάρει επίθεση. Δεν πέρασε από τον μπλοκ. Θα έχει και άλλη ευκαιρία ο Φίνικας με τον Μιχάλοβιτς στη διαγώνιο. 0-5. Δεν κρατάει άμυνα ο Στιβαχτής. Δεν έχει βρει ακόμη το ρυθμό που θα ήθελε ο Κοσάνοβιτς για την Κηφισιά. Αντίθετα, ήδη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έχει ξεκινήσει πολύ ζεστός ο διαγώνιος, το αντίπαλο δέος σε αυτή τη θέση, ο Μιχάλοβιτς, διαγώνιος του Φίνικα. Το μπέρδεμα εδώ για τους φιλοξενούμενους. Βγαίνει επίθεση για τον Ρικάρντο. Η μπάλα σπάει στην κόντρα μπάλα ο Φίνικας με τον Κλίκεμπεργκ. Άμυνα εντυπωσιακή του Τσέιβερ στην πίσω ζώνη. Ρικάρντο από τη θέση 2 θα καταφέρει να πάρει τον πόντο. Είναι off τον πάγκο στις προηγούμενες φάσεις. Με δάχτυλα ο Φρόμ. Μιχάλοβιτς στη μικρή διαγώνια. Ο Κοσμάς θα αντιδράσει σωστά. Αλλά εδώ δεν μπορεί να βγει επίθεση για την Κηφισιά. Απλά περνάει ο Ρικάρντο. Η Ρεζουέλο για τη συνεργασία με τον Φρόμ. Πόντος από την πίσω ζώνη με την επίθεση πίσω από 3 μέτρα του Φρόμ. Πολύ ωραία. Στη Βαχτής για Τσέιβερς. Πέρασε με δάχτυλα. Κωνσταντίνης έσωσε. Επανέφερε ο Ρουμελιωτάκης. Απλό πέρασμα του Φρόμ. Ευκαιρία στην κόντρα μπάλα για την Κηφισιά με τον Τσέιβερς. Θα βρει έναν τρόπο να νικήσει το μπλοκ που προσπάθησε να βάλει ο Μιχάλοβιτς με τον Χαραλαμπίδη. Ο Μαϊκόν σε ένα δυνατό σερβίς. Έβγαλε με δυσκολία την υποδοχή ο Φρόμ. Η φάση συνεχίζεται. Ο Ρικάρντο δεν μπορεί ο Ρουμελιωτάκης. Ο Κοσάνοβιτς. Ρουμελιωτάκης πέρασε με τη βοήθεια του φίλε Κοντοστάθης. Ρουσόπουλος πρώτος χρόνος με Μαϊκόν. Κόντρα μπάλα Ρουμελιωτάκης. Ήταν εκεί στην πίσω ζώνη ο Ρικάρντο για την άμυνα. Φάση διαρκείας Τσέιβερς. Η μάχη πάνω στο φιλέ. Μεγάλο ράλι Ρουσόπουλος για ο Κοσάνοβιτς. Θα το τελειώσει το ράλι αυτό ο Σέρβος. Παίρνοντας τον block out. Χαραλαμπίδης και Φρόμ δεν μπορούσαν να το σταματήσουν. Η ομάδα της Σύρου. Βραζιλιάνος σερβίρει εκ νέου. Υποδοχή από το Φρόμ δεν είναι καλή. Θα πάρει την επίθεση. Η μπάλα έβγαινε, μάλλον έβγαινε έξω. Αλλά παρενέβη εκεί ο Τσέιβερς. Δεν πέρασαν από τον μπλοκ οι γηπεδούχοι. Απλά περνάει με δάχτυλα ο Ρικάρντο. Τζούριτς βγαίνει πασαδόρος για τον Μιχάλοβιτς. Η μπάλα στην οροφή μετά την προσπάθεια για άμυνα του Τσικάτου. Παρίσι τη σειρά του playoff. Μιχάλοβιτς. Τσέιβερς. Υποδοχή χαλάει. Ρουσόπουλος θα συνεργαστεί με τον Ρικάρντο. Έσωσε στον ντουμπλάζ εκεί ο Τσέιβερς. Ρικάρντο το μπλοκ από τον Ιρεζουέλο μονό. Βγαίνει πασαδόρος ο Κοντοστάθης για τον Ρικάρντο. Ούτε τώρα θα περάσει από τον μπλοκ ο Βραζιλιάνος. Επιμένουν με τον Ρικάρντο της Κηφισιάς. Δεν δικαιώνονται για αυτή την επιμονή τους. Γιατί το μπλοκ για το Φίνικα είναι και πάλι εκεί και παίρνουν πόντο τώρα οι φιλοξενούμενοι από τον μπλοκ. 10-17 θα το δείτε σε replay. Συνεχίζει επιθέσεις με τον Ρικάρντο. Όμως η ομάδα των Βορείων Προαστίων είχε και πάλι μια σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα. Σταθερά. Όπως και ο Φίνικας, μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Ήταν από τις πιο δυνατές ομάδες. Και οι δύο νίκες επί του Φίνικα στη regular season ξεχώρισαν στην πορεία της. Μια Κηφισιά που κυνηγάει την πέμπτη θέση που είχε πάρει τελευταία φορά το 2021, δηλαδή την προπέρσινη σεζόν. Ο Τσέιβερς εδώ θα πάρει τον πόντο σε ένα μεγάλο ράλι. Ο Τζούριτς είναι και στο σερβίς. Με δύναμη είναι άσος. Και 14-25 το τελικό σκορ στο τέταρτο σετ. Ο Φίνικας φεύγει νικητής από το Ζιρίνιο.